Ο Ταγίπ Ερντογάν τήρησε την υπόσχεσή του, αν και με μικρή καθυστέρηση, και υπέγραψε τελικά το πρωτόκολλο εντάξεως της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει μέσα στο φθινόπωρο. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε δεσμευθεί πως θα εισήγαγε το θέμα της εντάξεως της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στην τουρκική Εθνοσυνέλευση στις αρχές Οκτωβρίου. Ωστόσο, σήμερα, Δευτέρα 23 Δεκάτου, έβαλε την υπογραφή του στο πρωτόκολλο εντάξεως με την ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας να αναφέρει πως ο Ερντογάν παρέπεψε το θέμα στην τουρκική Βουλή, η οποία και καλείται πλέον να οριστικοποιήσει την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Το ενταξιακό πρωτόκολλο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπεγράφει στις 23 Οκτωβρίου 2023 από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στάλθηκε στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Αναφέρεται ξερά στην ανάρτηση της τουρκικής Προεδρίας στην πλατφόρμα X. Το βέβαιο είναι πως με αυτή του την κίνηση ο Ερντογάν επιχειρεί, όπως όλα δείχνουν, να καλοπιάσει εκ νέου τους Δυτικούς μετά τις πρόσφατες προκλητικές του δηλώσεις κατά των ΗΠΑ αναφορικά με την εμπλοκή του στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.